Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην ολοκένουργια εκπομπή από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Δήμητρα Μουγκοπέτρου. Παρακολουθείτε το Ζήσε τη Ζωή. Και από σήμερα, καθημερινά 6 με 7, θα σας κατάμε στην τροφιά με θέματα από όλο τον κόσμο, lifestyle, μόδα και φυσικά υγεία, ομορφιά και όλα αυτά που σας αρέσουν. Ας ξεκινήσουμε όμως γρήγορα με το Γόβα Στιλέτο και τα πιο top θέματα τα οποία έχει σήμερα. Μπορείτε να δείτε την Καλίνα Βελίκοβα, η οποία βγήκε από το μαιευτήριο, αγκαλιά με την κόρη της και το σύζυγό της. Δείτε την άψογη σιλουέτα την οποία έχει αμέσως μετά ακριβώς από την εγκυμοσύνη της. Το δεύτερο θέμα από το lifestyle είναι «Δεν πολύ συμπαθιόμαστε με τη γυναίκα μου, απλά έπρεπε να γίνει ο γάμος». Ποιος ηθοποιός είπε αυτή την απίστευτη ατάκα. Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ στο govastileto.gr. Και το τρίτο θέμα, η Άννα Βύση για πρώτη φορά μιλάει για τον νεογέννητο εγγονό της. Θα το δείτε και σε λίγο, έχουμε ετοιμάσει ένα θέμα για το πόσο στεναχωρημένη είναι που επιστρέφει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και θα αποχωριστεί τον αγαπημένο της εγγονό. Προχωράμε όμως, υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις, έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα να δείτε. Θα ξεκινήσουμε με τη Ριάννα, η οποία ουσιαστικά εμφανίζεται σαν να είναι από μια άλλη εποχή. Δείτε την τραγουδίστρια γυμνή και με άσπρη περούκα στο νέο της βίντεο κλιπ. Ένα πρόσωπο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Έχει κάνει αλλαγές πάνω της, έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον με τα τραγούδια της και με τις συναυλίες της. Μπορείτε να παρακολουθήσετε κανονικά και να διαβάσετε όλο το ρεπορτάζ για το νέο βίντεο κλιπ της. Ας προχωρήσουμε. Ο Jean-Paul Gaultier έρχεται στην Αθήνα σε λίγες μέρες για να παρουσιάσει την καινούργια του κολεξιόν. Ένας πολύ αγαπημένος σχεδιαστής μόδας στην Ελλάδα, ο οποίος υπεραγαπά την Ελλάδα, οπότε είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να στηρίξουμε κιόλας. Πάμε στο τρίτο θέμα. Πασίγνωστος Έλληνας ηθοποιός αποκαλύπτει: έκανα να περπατήσω 8 μήνες, κινδύνεψα να σκοτωθώ. Ποιος είναι και τι συνέβη? Όλο το ρεπορτάζ στο govastileto.gr. Γιώργος Λιάγκας μας λέει τον πόνο του και στέλνει ευχές στον Πέτρο Κωστόπουλο. Έχει αποχωρήσει πλέον ο Γιώργος Λιάγκας με τη Face Κορδά από το πρωινό του Μέγκα, το πρωινό τους όπως τα λέγαμε. Και τώρα τη σκητάλη τη δίνει στον Πέτρο Κωστόπουλο. Θα πιστεύω ότι είναι ένα πολύ, πολύ καλός λόγος για να διαβάσετε το τι ακριβώς εύχεται ο Γιώργος Λιάγκας στον Πέτρο Κωστόπουλο. Μία συνέντευξη η οποία συζητήθηκε πολύ μέσα στο Σαββατοκύριακο και ήταν κάτι που μου έκανε και προσωπικά εντύπωση. Ήταν η συνέντευξη του Δημήτρη Καρμούτσου, ο οποίος εξομολογείται ότι είναι πρώην αλκοολικός. Γενικά είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε και στις επόμενες εκπομπές μας, όσον αφορά γενικά τις εξαρτήσεις. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δείτε ότι τα τελευταία 13 χρόνια, από ό,τι λέει, δεν πίνει. Και μάλιστα λέει η σχέση του με το αλκοόλ αποτελεί πλέον παρελθόν. Πάμε στο Dancing with the Stars. Από ό,τι γνωρίζετε και από ό,τι θα έχετε διαβάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Ζέτα Μπακρυπούλια θεωρείται παρελθόν από το κανάλι του Αμαρουσίου. Οπότε υπάρχουν αρκετά ονόματα τα οποία παίζουν. Να σας πω την αλήθεια, το πικρατέστερο από ό,τι γνωρίζουμε ως τώρα ίσως είναι και ο Γρηγόρης Αναούτογλου, ο οποίος από ό,τι λένε δεν θα χρειάζεται να υπάρχει μια σύγκριση ομορφιάς ή οτιδήποτε και θα κάνει ένα τελείως διαφορετικό Dancing with the Stars. Βέβαια και η Δούκης Ανομικού είναι από τα ονόματα τα οποία έχουν ακουστεί πάρα πολύ για την καρέκλα ουσιαστικά του παρουσιαστή. Θα δούμε σε λίγες μέρες εξελίξεις. Οι πρόβες πάντως έχουν ξεκινήσει και μάλιστα έχουν ακουστεί πάρα πολύ σημαντικά ονόματα και ένα από αυτά τα οποία έχουν μονοπολίσει το παρελθόν το ενδιαφέρον είναι η Γογό Μαστροκώστα. Θα δούμε και τους υπόλοιπους. Θα συνεχίσω με μια δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώς η μεγάλη κυρία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού Πόλη Πάνου έχασε τη μάχη με τη ζωή. Κηδεύτηκε σήμερα το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο στις 3 η ώρα. Συλληπιτήρια στους δικούς της ανθρώπους. Πραγματικά είναι μια γυναίκα η οποία έχει αλλάξει το ελληνικό τραγούδι με τη φωνή της. Μια πολύ σημαντική είδηση επίσης που μπορείτε να δείτε στο Γόβα Στιλέτο είναι η εξομολόγηση της Δέσποινας Μυραράκη, η οποία μέσα από το νοσοκομείο δηλώνει ότι είμαι χάλια, δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν μπορώ να φάω τίποτα, είμαι ακόμα πάρα πολύ σοβαρά. Η Βασίλισσα των Χαλιών, ακριβώς όπως λέει και το δημοσίευμα, έχει εισαχθεί από την προηγούμενη εβδομάδα στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και αφόρητους πόνους σε όλο το σώμα. Οι γιατροί που το παρακολουθούν έχουν καταλήξει τι ακριβώς της συμβαίνει. Όλο το ρεπορτάζ για την αγαπημένη μας Δέσποινα Μυραράκη μπορείτε να το δείτε στο Γόβα Στιλέτο. Άλλη μία είδηση η οποία μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση
Είναι, διάβασα για την Αντέλ Εξαρχόπουλος, η οποία είναι ο παππούς της, ουσιαστικά είναι πάρα πολύ γνωστός στην Ελλάδα. Και μάλιστα η ίδια η 19χρονη ηθοποιός κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο φετινό Φεστιβάλ Κανών, η οποία δηλώνει ότι ο παππούς μου πήγε για κοτόπουλο και δεν γύρισε ποτέ. Αυτό θα ήθελα, είναι μια ατάκα η οποία μου έχει μείνει σε όλη τη, στην ανάγνωση ουσιαστικά του συγκεκριμένου θέματος, γιατί έχω ακούσει ότι πήγε για τσιγάρα και δεν γύρισε ποτέ, το πήγε για κοτόπουλο και δεν γύρισε, μπορώ να πω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον. Ας προχωρήσουμε στον Κωνσταντίνο Βήμα, χωρίς ρεύμα, beach και bites, από ό,τι λέει το δημοσίευμα. 28 και 29 Σεπτεμβρίου, ο Κωνσταντίνος Βήτα δεν χρειάζεται ρεύμα για να ηλεκτρίσει με τη μουσική του. Του αρκούν 20 σολίστ και μία φωνή. Όλο το ρεπορτάζ στο Κόβα Στιλέτο. Επιστρέφουν οι δαίμονες. Η μεγάλη ουσιαστικά θεατρική παράσταση με την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα, που τη γνωρίζετε, επιστρέφει και φέτος. Αποθεώθηκε πέρσι από 53.000 θεατές και φέτος νομίζω ότι πάλι θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Έχει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ωραία και η σκηνοθεσία και οι ηθοποιοί που παίζουν. Οπότε στηρίξτε τη συγκεκριμένη παράσταση. Έρχεται στο Παλάς μόνο για 10 εμφανίσεις. Μία είδηση πολύ ενδιαφέρουσα επίσης είναι η επανένωση της Δέσποινας Βανδύ με τον Νότι Τσφαγιανάκη. Ένα δίδυμο το οποίο στο παρελθόν είχε ξαναήταν μαζί στις βραδινές πίστες. Είχαν πάει πάρα πολύ καλά τότε και τους ευχόμαστε και φέτος να είναι εξίσου επιτυχημένη η πορεία τους. Και κλείνω με το Ηρώδιο και μια καλλιτεχνική συναυλία στους Έλληνες του κόσμου. Μια πολυάνθρωπη και πολυκαλλιτεχνική εκδήλωση γίνεται στο Ηρώδιο απόψε το βράδυ για το Μουσείο του Απόδημου Ελληνισμού στα Μακρύσια της Ολυμπίας. Πάρα πολύ διακεκριμένοι άνθρωποι θα λάβουν μέρος. Αν μπορείτε να δείτε τη συγκεκριμένη παράσταση, συναυλία ουσιαστικά, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για εσάς. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με ένα πάρα πολύ ωραίο ψυχολογικό θέμα. 10 συν 3 τρόποι για να γίνουμε ευτυχισμένοι. Στις μέρες μας πραγματικά χρειαζόμαστε όλοι tips, ας το πούμε έτσι, που μπορούν να μας χαρίσουν ένα χαμόγελο. Θα είναι μαζί μας η ψυχολόγος Βίκη Σακή για να τα μάθουμε όλα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Δείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου.
findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα, αξιόπιστα, ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα, αξιόπιστα, ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου.
Επιστρέψαμε στο Ζήσε τη Ζωή. Είναι δίπλα μας η Βίκη Σακή, ψυχολόγος της εκπομπής μας. Κάθε Δευτέρα μαζί θα συζητάμε έτσι πολύ όμορφα θέματα και πράγματα που θα μας φτιάξουν τη διάθεση και θα μας βοηθήσουν φυσικά να ξεπεράσουμε διάφορα προβλήματα. Σήμερα θα συζητήσουμε 10 συν 3 τρόπους που μπορούν να μας φτιάξουν τη διάθεση. Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα, καλή αρχή. Καλωρίζικα όλα. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, στην πρώτη σας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σηκώνω πρώτα μια ερώτηση πριν μπούμε στα 10 συν 3 tips που μπορούν να μας βοηθήσουν. Πόσο επηρεάζεται η ευτυχία μας από άλλους ανθρώπους? Νομίζω τουλάχιστον ότι, τι θέλω να πω, δεν μπορεί κάποιος να είναι ευτυχισμένος έτσι ξαφνικά μόνος του. Νομίζω ότι περιμένει και λίγο την επιβεβαίωση από κάποιους. Νομίζω ότι είναι άψογη ερώτηση, γιατί με βοηθάς πάρα πολύ να μπούμε ακριβώς στο θέμα. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια αυτόματη τάση να εξαρτώμαστε από άλλους, να τα ρίχνουμε σε άλλους, να περιμένουμε από άλλους. Στη δική μας βαρετή γλώσσα αυτό λέγεται αλλοεστίαση. Μάλιστα. Πολύ πρακτικά όμως όλοι αναρωτιόμαστε αυτό που μόλις μου είπες, ότι ωραία, πολύ καλά, μπορώ από μόνος μου, τι είμαι, μανιτάρι? Σαφώς και όχι, αλλά επειδή όλα ξεκινάνε από... Μπορούμε να το φανταστούμε λίγο σαν ένα ιστό και όλα έχουν ένα κέντρο, ένα πυρήνα. Mm-hmm. Αυτό το κέντρο λοιπόν είμαστε εμείς. Κατ' επέκταση, όσο καλή και αν είναι η άλλη, αν εμείς δεν μπορούμε αυτό να το αντιληφθούμε, να το στηρίξουμε, να το νιώσουμε, δεν θα γίνει τίποτε. Ή αντίθετα, όσο και αν προσπαθούν οι άλλοι να χαλάσουν την ευτυχία μας, αν εμείς είμαστε αρκετά σταθεροί και δυνατοί, δεν θα το καταφέρουν πολύ εύκολα. Και αυτό έχει να κάνει και με την αυτοπεποίθηση και με τα βιώματα του καθενός. Δηλαδή, αν περιμένει την ανταπόκριση μόνιμα από κάποιον, ναι, δεν θα είναι και ποτέ ευτυχισμένος έτσι, αν δεν του δοθεί. Βέβαια, έτσι είναι, όπως το λες. Απλά όλα είναι δούνε και λαβή, ναι, όπως το λένε λίγο και οι παροιμίες. Mm-hmm. Σίγουρα δεν μπορεί κανείς μόνος του, επίσης το λέει μια αγαπημένη, ναι, παροιμία, μόνος του, ούτε στον παράδεισο. Ακριβώς. Κανείς. Αλλά όταν βρίσκονται αυτοί οι άλλοι, ακόμα και αν έχουν την πολύ καλή διάθεση να μας δώσουν θετικά πράγματα, πρέπει να μπορούμε να τα ευχαριστηθούμε, ακριβώς, να μπορούμε να τα καταλάβουμε και να τα νιώσουμε. Και να τα αξιολογήσουμε κιόλας μερικές φορές. Ναι. Δηλαδή για το πόσο μας έχει δώσει ο άλλος σε σχέση με αυτό που περιμέναμε ή με αυτό που το έχουμε δώσει. Γιατί και η ευτυχία έχει να κάνει και το τι σου έδωσα και τι μου προσφέρεις επίσης. Και επίσης δεν το σχολιάζω γιατί συμφωνώ με, ναι, αυτό που λες, αλλά να πω συμπληρωματικά ότι η ευτυχία ή οι ευτυχισμένες στιγμές, για να είμαστε πιο ειλικρινείς, ναι, σωστά, έχει να κάνει και με το πόσο έτοιμοι είμαστε να το ζήσουμε. Εάν είμαστε μονίμως στραμμένοι σε ένα μελλοντικό βήμα, mm-hmm, χάνουμε το παροντικό και σωστά, μετά παθαίνουμε αυτό που παθαίνουν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι και λένε αχ, τι ωραία ήταν εκείνη τη δεκαετία. Έτσι και εμείς αναπολούμε και λέμε τι ωραία ήταν τότε με εκείνο τον άνθρωπο που κάναμε αυτά. Αλλά όταν ήμασταν με εκείνο τον άνθρωπο και κάναμε αυτά, άλλα. Δεν το νιώθαμε. Και δεν το νιώθαμε και νομίζουμε ότι γενικά σε σχέσεις οι άνθρωποι, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή, έχουν διάφορα προβλήματα. Τι θέλω να πω? Όσον αφορά για παράδειγμα, ειδικά αυτό που είπες, το δούνε και λαβήν. Mm-hmm. Αυτή η ανιδιοτελή αγάπη είναι πολύ δεν δύσκολη. Υπάρχει, δεν υπάρχει ανιδιοτελής αγάπη. Και εγώ ξέρω πολύ καλά ότι και η δική σου θέληση είναι να λέμε αλήθειες και αλήθειες τα λέμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ανιδιοτελής αγάπη δεν υπάρχει. Mm-hmm. Υπάρχουν δύο εγώ που πρέπει να κάνουν ένα μαζί. Σωστά. Άρα λοιπόν, όσο πιο συντονισμένοι είναι ο καθένας με το εγώ του και οι δυο μαζί, τόσο μια χαρά θα βγει καλά η αγάπη και μια χαρά. Αλλιώς, αν ιδιωτελείς αγάπη. Μάλιστα. Να κάνουμε μια παρένθεση και να πω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε έτοιμο και το site στο Facebook, την ιστοσελίδα ουσιαστικά του Ζήσε τη Ζωή στο Facebook, στο οποίο μπορείτε να μας στείλετε και τις ερωτήσεις σας και θα έχουμε συγκεκριμένες στήλες. Ας πούμε, για παράδειγμα, όπως σας είπα, κάθε Δευτέρα θα έχουμε τη Δίκη με ψυχολογικό θέμα. Οπότε μπορείτε να στείλετε διάφορα πράγματα και να συζητάμε μαζί. Ας περάσουμε όμως, mm-hmm, να δούμε το 10 συν 3 που είπαμε, πράγματα που μπορούν να μας κάνουν ευτυχισμένους. Mm-hmm. Πρώτα μου έχεις βάλει, δεν θεωρούμε δεδομένη την καθημερινότητα. Ναι. Δηλαδή. Γι' αυτό σου είπα πριν ότι μου άρεσε πάρα πολύ η εισαγωγή σου, γιατί έχουμε επίσης μια τάση, όλοι οι άνθρωποι παγκοσμίως, να ξυπνάμε, να κοιμόμαστε και να θεωρούμε ότι εντάξει, δεν έγινε και τίποτε. Άρα, εύκολα μπορούμε να γκρινιάξουμε, εύκολα μπορεί να μας πάρει μια κακή διάθεση μες, mm-hmm, τη μέρα. Και δεν συνειδητοποιούμε ότι αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτονόητα. Και δεν υπάρχει μακροπρόθεσμη, ας πούμε, ευτυχία, πώς να το πω. Δεν μπορεί να είναι συνέχεια. Να είσαι συνέχεια ευτυχισμένος. Σωστά. Είναι αυτό τοπικό, είναι να το πιστεύουμε. Και, δηλαδή, αυτό το θέλω να γίνω ευτυχισμένη. Είναι και λίγο τοπικό. Δηλαδή, θα πρέπει να προσπαθείς να βρεις τρόπο να ζεις ευτυχισμένες στιγμές. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι πρέπει είναι. Είναι ουτοπικό αυτό το θέλω την ευτυχία. Δεν μπορεί 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα να είναι, ναι, κανείς ευτυχισμένος. Θα ήταν πολύ αφύσικο. Mm-hmm. Όμως, αν ξεκινήσουμε από το να αναγνωρίσουμε τα απλά και τα πολύ ουσιαστικά πράγματα,
είναι ένας τρόπος να αρχίσουμε να νιώθουμε πιο περισσότερες ευτυχισμένες στιγμές μες τη μέρα μας, άρα πιο ευτυχείς εμείς. Είναι πολύ ωραίο πράγμα που ξυπνάμε και κοιμόμαστε κάθε πρωί, ακόμα και αν η μέρα μας έχει δυσκολίες. Ακόμα και αν στη δουλειά μας έχουμε δυσκολίες. Ακόμα και αν δεν έχουμε δουλειά, γιατί η κυρία είναι και λίγο περίεργη και είναι πολλοί κόσμος που δεν έχει δουλειά και αυτό τον παίρνει από κάτω, και τον βάζει κάτω από το πάπλωμα είναι για μόνιμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δυστυχώς εξαρτώμαστε από τα οικονομικά μας. Εξαρτώμαστε από μέχρι τα οικονομικά βαθμό, μας, γιατί σίγουρα. Έτσι έχουμε μάθει. Καλά, ναι. Είναι μια πρόκληση αυτή τη στιγμή και επίσης, να το ξαναπώ, δεν θα πούμε ψέματα, όλοι χρειαζόμαστε μια καλή οικονομική κατάσταση για να μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Τουλάχιστον τα απαραίτητα. Αλλά μπορούμε να κάνουμε πράγματα και με λιγότερα, αρκεί να είμαστε υγιείς και σωματικά και ψυχικά. Είμαι απίστευτα υπέρμαχος γενικά το ότι μπορείς να κάνεις πράγματα για να γίνεις για να ζήσεις μια ευτυχισμένη στιγμή, μάλλον το πούμε έτσι, και με το τίποτα. Δηλαδή, ακόμα και δεν μπορείς να βγεις, δεν έχεις χρήματα. Μπορείς να περπατήσεις. Μπορείς να πάρεις μια μπύρα και να κάτσεις με τον άνθρωπό σου σε ένα πολύ ωραίο σημείο και να περάσεις πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς έχουμε ταυτίσει την ευτυχία με το βγαίνω, διασκεδάζω. Πολλοί άνθρωποι. Αυτό όμως ήταν μεγάλη παγίδα. Mm-hmm. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να τα χάσουμε όλα για να εκτιμήσουμε κάτι. Μπορούμε να εκτιμούμε πράγματα ακόμα και αν δεν τα έχουμε χάσει όλα. Είναι μια μεγάλη παγίδα όλο αυτό που έχει στηθεί, ότι αν βάλεις ένα πολύ ωραίο ρούχο, μπεις σε ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, πας σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί, θα περάσεις καλά. Και αν η παρέα σου είναι βαρετή, και αν δεν τον θες αυτόν που είναι μαζί σου, και αν δεν έχει τίποτε να σου πει, πώς ανακαλύψει και το ωραίο μαγαζί και το ωραίο ρούχο. Ακριβώς. Όπως και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάει διακοπές, για παράδειγμα, σε κάποιο αδιάφορο, ας πούμε, μέρος, αλλά έχουν περάσει καταπληκτικά, γιατί ήταν όλη η παρέα, η διάθεση. Έχουμε ταυτίσει, σου λέω περισσότερο, και εγώ αυτό βλέπω και από τους ανθρώπους που συναναστρέφομαι, την ευτυχία με τα λεφτά. Ότι δεν είμαι ευτυχισμένος, ναι. Πρέπει να αποκτήσω λεφτά για να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα. Και είναι μεγάλο σφάλμα αυτό. Ναι. Και είναι ακόμα μεγαλύτερη παγίδα. Είναι παγίδα, πολύ ναι. Μεγάλη. Ξέρεις, καμιά φορά, αν πέσεις μέσα σε μια παγίδα, είναι πολύ εύκολο να πέσεις, πάρα πολύ δύσκολο να βγεις. Mm-hmm. Γι' αυτό λίγο το συνδέω και πάλι με αυτό, το ότι δεν υπάρχει τίποτε αυτονόητο. Είναι πολύ σημαντικό. Όπως δεν υπάρχει αυτό που λέμε τίποτα αυτονόητο, είναι ότι συμπεριλαμβάνει ότι δεν χρειάζεσαι αυτονόητα 5 πράγματα, 10 πράγματα, 25 πράγματα για να είσαι καλά. Mm-hmm. Μπορείς να είσαι καλά αν απλά το αποφασίσεις. Όλοι μπορούμε. Το θέμα είναι πώς θα το αποφασίσουμε. Έχει σημασία πάντως το πρωί, την ώρα που θα ξυπνήσουμε, το πώς θα ξυπνήσουμε, νομίζω για όλη τη διάρκεια της ημέρας, έτσι δεν είναι. Αμέ. Υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις το πρωί, που μπορείς να συμβουλεύσεις τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, ώστε να τους φτιάξεις λίγο τη διάθεση? Να δώσουν στον εαυτό τους το δικαίωμα των 10 λεπτών. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Οι περισσότεροι, και μπορείς να κάνεις ένα mini gallop από τους ανθρώπους γύρω σου. Mm-hmm. Ξεκινάνε το πρωινό τους έχοντας μια τελείωτη λίστα υποχρεώσεων ή μια τελείωτη λίστα βαριών πραγμάτων. Και βαρετών πραγμάτων. Τρέχουν να προλάβουν όλοι με το ρολόι. Είναι σημαντικό να ξεκινάμε τη μέρα και να δίνεις 10 λεπτά στον εαυτό σου. Άλλος μπορεί να θέλει να πιει ένα καφέ με την ησυχία mm-hmm. του. Άλλος να θέλει να τεντωθεί. Άλλος να χουζουρέψει. Άλλος να κάνει οτιδήποτε. Τα 10 λεπτά για μας το πρωινό κάνουν τη μέρα καλύτερη, πιστέψέ με. Πολύ ωραία. Ας περάσουμε στο δεύτερο θέμα. Διαλέγουμε τους φίλους μας. Μεγάλο κεφάλαιο, Δήμητρα. Νομίζω ότι μπορούσαμε σε αυτό, με αυτό μάλλον να μιλάμε... Ώρες. Ναι. Κοίταξε, δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από τους ανθρώπους που λέμε δικούς μας. Mm-hmm. Με την ευρύτερη έννοια, η οικογένειά μας. Ξεκινάει ο καθένας μας και έχει μια οικογένεια φυσική, mm-hmm. γονείς, αδέλφια ενδεχομένως, ξαδέρφια κτλ. Ένα κοινωνικό περίγυρο ουσιαστικά μικρό, από μικρή ηλικία κιόλας. Αυτό όμως είναι κάτι που βρίσκουμε με το που ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή. Mm-hmm. Και δεν είναι πάντα απαραίτητο ότι μπορεί να μας αρκεί. Mm-hmm. Όταν προχωράει η εφηβεία και η ενήλικη ζωή, και εκεί που χτίζονται και δένονται πολύ καλά οι φιλίες, τότε έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε την, σε εισαγωγικά, οικογένεια που εμείς θέλουμε. Μια οικογένεια που θα είναι δίπλα μας και στις καλές και στις κακές στιγμές, που θα μπορούμε να μοιραστούμε τη βλακεία μας, τη χαζομάρα μας, το σοβαρό μας. Αυτό που είπες μου δίνει την αφορμή να πω ότι πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε μια εκπομπή στο πώς να διαλέξετε τον κατάλληλο σύντροφο. Σύμφωνα με το χαρακτήρα της κάθε μιας μας, ουσιαστικά. Πολύ ωραίο θέμα είναι αυτό. Είναι πολύ ωραίο θέμα και πρέπει να το κάνουμε και θα το δούμε κιόλας για την επόμενη εβδομάδα. Γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν τη λάθος επιλογή και πολλές φορές επιμένουν, και σε φιλικό επίπεδο, όχι μόνο σε σχέση, mm-hmm. επιμένουν ότι αυτός ο άνθρωπος θα μου προσφέρει αυτά που θέλω και ότι θα αλλάξει. Ξέρεις τι, ποιο είναι το μικρό τύπ που συνδέει τη φιλία με την ερωτική mm-hmm. σχέση? Mm-hmm. Πάνω κάτω επιλέγουμε με τα ίδια κριτήρια. Α, πολύ ενδιαφέρον, για πες.
Δηλαδή, αν κάποιος επιλέξει φίλους με κύριο γνώμονα την μοναξιά του ή την ανάγκη του να βγει ή την ανάγκη του να είναι δημοφιλής ή γενικότερα την ανάγκη του να υπάρχει μέσα σε ένα σύστημα σχέσεων, έχει ακριβώς τις ίδιες πιθανότητες να διαλέξει έναν σύντροφο από ανάγκη. Και με περιορισμένα κοινά ενδιαφέροντα όμως επίσης. Δηλαδή, αν σιωθεί η ανάγκη απλά να μην είμαι μόνη μου ή να μην είμαι μόνος μου, αν αυτό είναι το βασικό κριτήριο για τους φίλους, αυτό θα είναι το βασικό κριτήριο επιλογής συντρόφου. Εάν το βασικό κριτήριο επιλογής φίλων είναι ταιριάζουμε, τα βρίσκουμε, εκπέμπουμε στο ίδιο μήκος κύματος, περνάμε καλά, έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, κοινούς στόχους, κοινή φιλοσοφία ζωής. Με αντίστοιχα κριτήρια θα επιλέξουμε και σύντροφο, χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Και γι' αυτό αυτό που ουσιαστικά που λέμε τώρα, το διαλέγουμε τους φίλους, έχει να κάνει και με το σύντροφο περισσότερο, σε αυτό που είπες. Οι άνθρωποι επιλέγουν το σύντροφο συνήθως από την εξωτερική εμφάνιση. Εσύ τι έχεις παρατηρήσει τώρα με τους ανθρώπους, στους οποίους μιλάς τώρα κάθε μέρα με δεν ξέρω εγώ πόσους ανθρώπους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σίγουρα, αλλά ακούς κιόλας και το τι συμβαίνει συνήθως. Ξέρεις τι, είμαστε όλοι μέσα σε ένα ίδιο καζάνι που βράζει ένα ίδιο φαγητό. Mm-hmm. Ανάλογα, ο καθένας μπορεί να έχει το δικό του διαφορετικό θέμα που τον απασχολεί. Ναι, σίγουρα. Αλλά όλοι, και είναι πολύ ωραίο να δεις ότι βλέπεις ανθρώπους που είναι 17, 27, 37, 57 και έχουν τις ίδιες επιθυμίες, τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια θέλω, έχουν διαφορετικά πρέπει και έχουν κάνει ενδεχομένως διαφορετικούς συμβιβασμούς. Mm-hmm. Αλλά βλέπεις ότι η καρδιά και η ψυχή του ανθρώπου, ανεξάρτητα το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ή την ηλικία που βρίσκεται ή την κοινωνικο-οικονομική του κατάσταση, έχει τις ίδιες επιθυμίες και τις ίδιες ανάγκες. Και όποιος λοιπόν πει ότι η εξωτερική εμφάνιση δεν παίζει ρόλο και δεν της δίνει σημασία, λέει ψέματα. Άντρες, γυναίκες, από εκεί ξεκινάνε. Από εκεί και μετά τώρα μπαίνουν και τα υπόλοιπα κριτήρια του καθενός που έχει να κάνει με την ατομική διαφορά και το τι είναι ο καθένας μας. Θα το συζητήσουμε σε επόμενη εκπομπή αυτό, γιατί με ενδιαφέρει πολύ. Με ποια κριτήρια όμως πρέπει να διαλέγουμε τους φίλους μας? Με τα κριτήρια που δεν μας οδηγεί μια απεγνωσμένη ανάγκη. Τι θέλω να πω με αυτό? Καλό είναι τα κριτήρια μας να έχουν να κάνουν με το αν έχουμε κοινή φιλοσοφία για τη ζωή. Αυτή είναι η βάση, αυτός είναι ο πυρήνας. Mm-hmm. Αν έχουμε παρόμοια ενδιαφέροντα, παρόμοιο τρόπο σκέψης, φιλοσοφική προσέγγιση για τα πράγματα που μας απασχολούν. Όχι απλά για να γεμίσουμε το χρόνο μας, όχι απλά για να έχουμε κάποιον να βγούμε το Σάββατο το βράδυ, όχι να κάνουμε παρέα με το δημοφιλή του σχολείου, του πανεπιστημίου, της γειτονιάς, ναι, της δουλειάς. Για να αποκτήσουμε και λίγο από την έγκλη και την δόξα του το καθένα. Το μυστικούλι είναι το εάν εκπέμπουμε στο ίδιο μήκος κύματος, το εάν έχουμε αυτό που λέμε πολύ απλά τα ίδια μυαλά. Πολύ σημαντικό όμως είναι να πούμε ότι περισσότεροι άνθρωποι κρατάνε επαφές και έχουν φίλους ζωής από το σχολείο. Η δικιά μου αίσθηση, τουλάχιστον όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, είναι ότι επειδή τους γνωρίζεις πάρα πολλά χρόνια, επειδή τους έχεις ζήσει σε διάφορες καταστάσεις, επειδή έχεις τάση να τους εμπιστευτείς πολλές φορές διάφορα πράγματα, είναι τσεκαρισμένοι που λέμε. Συμβαίνει σε πολλούς. Έχει μεγάλη δόση αλήθεια σε αυτό που λες, αλλά υπάρχει άλλη μια αλήθεια που το κάνει πιο έντονο. Και αυτό είναι ότι συνήθως οι παιδικοί φίλοι, οι φίλοι του σχολείου, έρχονται σε χρόνια που είναι πιο γνήσια η έκφραση της ανάγκης μας και της επιθυμίας μας. Άρα λοιπόν γίνεται μια επιλογή βάσει πιο αγνών κριτηρίων. Σωστή. Και αυτό δένει τους ανθρώπους περισσότερο, συν τα βιώματα και συν το τι θα περάσουν μεγαλώνοντας. Αλλά νομίζω ότι θα το έχεις δει και εσύ πολλές φορές, ότι βλέπεις δύο ενήλικες φίλους, άντρες ή γυναίκες δεν έχει σημασία, που είναι φίλοι από τα πολύ μικρά τους χρόνια. Και λες, ρε παιδί μου, αυτοί οι δύο σαν ενήλικες δεν έχουν και τόσα κοινά. Αν γνωριζόντουσαν τώρα, πιθανόν να μην ήταν φίλοι. Σωστά, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, ακριβώς επειδή έχουν έρθει κοντά και έχουν δέσει σε πιο αγνά χρόνια και σε πιο αγνά ψυχικά χρόνια, ακριβώς, αυτή η σύνδεση μένει. Και υπάρχει μια μεγάλη εμπιστοσύνη, νομίζω, σε τους ανθρώπους. Ναι. Επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η αγνότητα της επαφής αρχικά, υπάρχει μια μεγάλη εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι θα σε προδώσουν. Ακόμα και αν αυτό, ακόμα και αν αυτό πολλές φορές στην ενήλικη ζωή δεν βρει ανταπόκριση, δηλαδή ακόμα και αν την πατήσει κάποιος από ένα παιδικό φίλο, θα το συγχωρέσει πολύ πιο εύκολα. Πολύ πιο εύκολα, ακριβώς. Ας πούμε το τρίτο, είμαστε προσαρμοστικοί. Δηλαδή. Άλλη μεγάλη κουβέντα. Νομίζω ότι ανοίγουμε πολλές μεγάλες κουβέντες. Όσο πιο άκαμπτοι είμαστε, τόσο πιο δυστυχείς θα είμαστε. Δηλαδή, όσο πιο κάθετοι είμαστε στην άποψή μας. Όσο πιο απόλυτοι, όσο πιο αδιάλακτοι, όσο πιο στεγανοποιημένοι, είναι πάρα πολύ δύσκολο
να μπορέσουμε να αφομοιωθούμε και να ενσωματωθούμε και με τους υπόλοιπους ανθρώπους και με τις υπόλοιπες καταστάσεις που συμβαίνουν στη ζωή μας. Έχουμε την τύχη να έχουμε γεννηθεί άνθρωποι και ο άνθρωπος είναι το πιο προσαρμοστικό. Έχουμε δηλαδή, μπορεί να πάρεις έναν άνθρωπο από εδώ και να τον πας στο Βόρειο Πόλο, θα προσαρμοστεί να ζήσει. Και αρκετά εύκολα, ενώ δεν είναι το ίδιο πράγμα με τα υπόλοιπα ζώα της φύσης. Ακριβώς. Μπορείς να πάρεις έναν άνθρωπο και να τον βάλεις στα πλούτη, τα πολλά πλούτη, μπορεί να προσαρμοστεί να ζήσει. Άμα χρειαστείς αυτόν τον άνθρωπο, εγώ προσαρμόζομαι. Το ξέρω. Να το ξέρεις. Και σε έχω στα υπόψη μου, έτσι κι αλλιώς. Αν πάρεις έναν άνθρωπο από τα πολλά πλούτη και τον βάλεις στα καθόλου πλούτη, μπορεί να μην του αρέσει και όλο το υπόλοιπο πακέτο, αλλά μπορεί να προσαρμοστεί και να ζήσει. Μπορεί να ζήσει σε ακραίες και σε μεσαίες και σε κανονικές συνθήκες. Είμαστε λοιπόν προσαρμοστικοί σε όλα, και στα φυσικά φαινόμενα και στα κοινωνικοψυχικά φαινόμενα. Και αυτό καλό είναι να το γνωρίζουμε και να το θεωρούμε στασίν της ύπαρξής μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε απόλυτοι. Ναι. Αυτό όπως... είναι, αυτό θέλω, αυτό πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι πολλά πρέπει έχουμε στο κεφάλι μας. Ναι. Απ' την άλλη, μέσα στα πολλά πράγματα που έχουμε χάσει με τον καινούριο και το σύγχρονο τρόπο ζωής και την εξέλιξη, έχουμε απομακρυνθεί και από θετικά κομμάτια της φύσης μας. Το ότι είμαστε προσαρμοστικοί είναι θετικό πράγμα. Και όσο περισσότερο πιο γρήγορα το αντιληφθούμε και περισσότερο το διαχειριστούμε, τόσο πιο πολλές ευτυχισμένες στιγμές θα έχουμε, πίστεψέ με. Πολύ ωραία. Μπορούμε να πούμε και στους φίλους μας που βλέπουν την εκπομπή να το κάνουν σαν παιχνιδάκι. Όλα αυτά που λέμε, επειδή ο κόσμος έχει πολύ ακούσει tip, έχει πολύ ακούσει κλισέ και πολλές φορές, επειδή ακριβώς δεν είναι και στις πιο ευτυχισμένες του στιγμές, λέει, όχι εντάξει τώρα, έλα να ζήσεις τη ζωή μου και θα τα πούμε μετά. Ακριβώς, ναι. Εγώ λοιπόν θα έλεγα, και από τη στιγμή που θα έχεις αυτή την ανοιχτή επικοινωνία με το κοινό σου, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα αποτελέσματα του παιχνιδιού, να το κάνουν σαν παιχνιδάκι. Αυτά που τους προτείνουμε εμείς σαν tip, ας τα κάνουν μικρά παιχνιδάκια μες στην καθημερινότητά τους. Και για να δούμε, μπορεί και να τους την αλλάξουν. Εγώ είμαι σίγουρη ότι η προσαρμοστικότητα και ειδικά το να μην είμαστε κάθετοι, αυτό και το απόλυτο. Το απόλυτο δείχνει φόβο, Δημήτρα. Αυτό έχεις. Αν βλέπεις έναν απόλυτο άνθρωπο και πολύ στεγανοποιημένο, είναι ένας άνθρωπος που πάρα πολύ φοβάται. Και όσο κρύβει αυτούς τους φόβους πίσω από αυτή τη βιτρίνα, τόσο πιο δυστυχισμένος θα γίνεται. Σίγουρα. Και να δούμε το τέταρτο. Μαθαίνουμε συνεχώς. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι καλό είναι να φύγουμε λιγάκι από την αλαζονία που μας οδήγησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπεις ανθρώπους που έχουν φτάσει σε ένα σημείο στην προσωπική τους ζωή, στην επαγγελματική τους ζωή και θεωρούν ότι okay, εγώ μέχρι εδώ έχω φτάσει, τα έχω καταφέρει πάρα πολύ καλά. Λίγο απλοϊκά αυτό που λέμε, τα έχω δει και τα έχω ακούσει όλα. Ναι. Δεν έχω κάτι άλλο. Έχω ό,τι θέλω, επίσης. Έχω ό,τι θέλω. Ή νομίζω ότι έχω ό,τι θέλω. Νομίζω ότι συχνά τα θέλω μας αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει και με αυτό που είπαμε πριν, το πόσο προσαρμοστικοί είμαστε. Ναι. Αλλά τι μπορεί να κεντρήσει το ενδιαφέρον? Η ζωή κάθε μέρα έχει να μας μάθει κάτι καινούριο και κάτι διαφορετικό. Πραγματικά. Ακόμα και αν ασχοληθούμε με την πιο απλή δραστηριότητα ή με την πιο σύνθετη, στο τέλος κάθε μέρας σίγουρα κάτι καινούριο έχουμε μάθει. Και δεν έρχεται η ψυχολογία να διεκδικήσει ότι, η επιστήμη της ψυχολογίας, ότι εμείς είμαστε οι πρώτοι που το εφήβραμε. Το έχουν πει και οι αρχαίοι πολύ, πολύ νωρίτερα από όλους εμάς. Αυτό το γυράσκω ήδη διδασκόμενος. Όσο πιο πολύ το κάνουμε κτήμα μας και το καταλάβουμε, τόσο πιο καλά θα ζούμε. Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι, νομίζω το βράδυ πριν κοιμηθούμε, δεν κάνουμε αυτή την αναδρομή στο τι ζήσαμε όλη την ημέρα. Τι μάθαμε, τι έχουμε πάρει από τα αυτή την ημέρα. Τα 10 λεπτά του πρωινού, ας γίνουν συν 10 του βραδινού. Οπότε 10 λεπτά και το πρωί, αφιερώστε τα σε εσάς, δείτε τι έχετε κάνει, τι έχετε να κάνετε και απολαύστε την κάθε στιγμή βασικά. Ας δούμε το 5. Εστιάζουμε στη λύση και όχι στο πρόβλημα. Δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζω ότι είμαστε με παροπίδες. Εκείνη τη στιγμή μας συμβαίνει αυτό το πράγμα, αυτό πρέπει να λύσουμε και δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τίποτα άλλο. Και είναι και λίγο παιδική συμπεριφορά, έτσι δεν είναι? Και αυτό, αλλά είναι και βασανιστική συμπεριφορά πάνω. Αυτό είναι όλα. Σίγουρο. Δηλαδή περισσότερο. Είναι ένα λάθος που κάνω και εγώ πάρα πολύ. Είναι ένα λάθος που και εγώ το κάνω πάρα και πολύ. Και δισεκατομμύρια άνθρωποι πάνω στον πλανήτη. Οπότε εντάξει, δεν είμαι μόνη. Όχι, δεν είμαι σε πολλά πράγματα. Γιατί έχω τη χαρά να σε έχω γνωρίσει, αλλά σε αυτό λυπάμαι, θα στο καταρρύψω δισεκατομμύρια. Βασανίζονται από το ίδιο πράγμα.
Γιατί τόσο πολύ. Συχνή ερώτηση. Κολλάμε. Mm. Αυτό το κόλλημα είναι εκείνη τη στιγμή. Η πιο συχνή ερώτηση ανθρώπων που έρχονται στα γραφεία μας, κουβέντες που γίνονται σε παρεούλες, σε καφέ, σε ταβερνούλες και σε σπίτια, είναι. Κοίταξε να δεις τι μου συμβαίνει, πώς θα βγω εγώ από αυτό. Ναι. Και όλοι ψάχνουμε την μαγική λύση, ενώ στην πραγματικότητα δεν την ψάχνουμε. Αναπαράγουμε μία γκρίνια και μία μαζοχιστική λύπηση του εαυτού ακριβώς. Μας. Με το κοίτα τι μου έχει συμβεί τώρα, κοίτα τι που έχω βρεθεί. Τι θα κάνω τώρα, πάρα πολύ σημαντικό το τι θα κάνω τώρα. Τι θα κάνω τώρα. Εντάξει, νομίζω ότι δίνουμε πάρα πολύ αξία σε κάποια πράγματα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα, είτε δίνοντας πολύ αξία, είτε λιγότερη αξία, συμβαίνει με ένα μαγικό τρόπο. Αν εστιάσεις τη λύση, δηλαδή ονόμασε ένα πρόβλημα, μου συμβαίνει αυτό και αυτό και αυτό. Αν φύγεις από την περιγραφή, χάνουμε πάρα πολύ ώρα οι άνθρωποι στην περιγραφή, είτε προς άλλους, είτε απέναντι στον εαυτό μας, του τι μας συμβαίνει. Αν φύγουμε λοιπόν λίγο από την περιγραφή και το πάρουμε σαν δεδομένο, μου συμβαίνει αυτό. Ναι. Και αναρωτηθούμε ότι, οκ, συμβαίνει αυτό, τι πιθανές λύσεις μπορεί να έχει αυτό. Πίστεψέ με ότι αυτόματα θα αρχίσουν να έρχονται μία, δύο, τρεις, πέντε λύσεις στο μυαλό και μετά το δύσκολο είναι να επιλέξεις τη λύση. Ναι. Ποιο νουμεράκι λύσεις θα διαλέξεις. Υπάρχει κίνδυνος αυτό να παίξεις σε μια παγίδα, στην οποία. Εκεί προσπαθείς να λύσεις κάτι, σου έρχεται η τρελή ιδέα εκείνη τη στιγμή, γιατί έχω αυτό το τεράστιο πρόβλημα και μου έχει έρθει αυτή η ιδέα και τα κάνω αυτό. Δεν είναι και λίγο. Δεν πρέπει να κάτσουμε λίγο αποστασιοποιημένοι, να το δούμε και να μην λειτουργήσουμε παρορμητικά. Συμφωνούμε και σίγουρα όχι παρορμητικά, αλλά τις περισσότερες φορές όταν εγκλωβιζόμαστε στο πρόβλημα και το αναπαράγουμε συνέχεια, είτε μέσα στο μυαλό μας, είτε λεκτικά σε άλλους ανθρώπους, είναι μια ασυνείδητη άμυνα στο ότι δεν θέλουμε να βρούμε τη λύση. Γι' αυτό λέμε ότι αν εστιάσεις τη λύση και όχι στο πρόβλημα, θα φύγεις από το πρόβλημα, θέλοντας και μη. Mm-hmm. Επίσης είναι ένα παιχνιδάκι πρόκλησης που μπορούμε να ζητήσουμε στους φίλους μας να το κάνουν. Θα το κάνουμε μόλις ετοιμαστεί στη σελίδα μας στο Facebook, Ζήσε τη ζωή θα λέγεται, τις επόμενες μέρες μαζί σας. Θα μας στέλνετε όλες ακριβώς τις ερωτήσεις σας για την ψυχολόγο μας και θα τα κουβεντιάζουμε όλα εδώ παρέα. Ας περάσουμε στο 6. Απολαμβάνουμε τη στιγμή. Εγώ θα σου πω ότι είμαι υπέρμαχος αυτής της κουβέντας, ότι ζήσε τη στιγμή και ζήσε τη ζωή, όπως λέγεται ακριβώς και η εκπομπή, αλλά δίνω και πάρα πολύ βάση στο σήμερα. Mm-hmm. Ζω πολύ για το τώρα, και πάρα πολύ άλλοι είμαι σίγουρη, και όχι τόσο πολύ για το μέλλον. Είμαι πολύ του τώρα. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος στο ζήσε τη στιγμή, απείλαψε τέλος πάντων τη στιγμή. Καταλαβαίνω την ερώτηση. Καταλαβαίνω σε σχέση όχι, με το τώρα. Δεν υπάρχει κίνδυνος, γιατί αν πραγματικά κάποιος ζει τη στιγμή, είναι ο καλύτερος τρόπος να χτίσει ένα πιο επιτυχημένο και ένα πιο ευτυχισμένο μέλλον. Όσο κάνουμε μια προβολή στο μέλλον, ακόμα και αν αυτό το μέλλον είναι της επόμενης ώρας, δεν μιλάμε για ένα, δύο, πέντε χρόνια μετά. Καλά, όχι βέβαια. Ποιος μπορεί να προγραμματίσει τις μέρες μας πέντε χρόνια μετά. Κανείς, αλλά πίστεψέ με ότι πάρα πολύ εστιάζουν σε αυτό και φεύγουν φαντασιωσικά σε έναν κόσμο μελλοντικό, χάνοντας το παρόν. Δεν υπάρχει κίνδυνος. Όσο περισσότερο κανείς ζει το παρόν και το τώρα, το δύσκολο είναι να το καταφέρει. Το δύσκολο είναι όντως να απολαύσει τη στιγμή. Και ακόμα και αν η στιγμή δεν είναι καλή. Σωστά. Δηλαδή, μέσα στην ζωή μας και μέσα στη μέρα μας, σίγουρα δεν θα συμβαίνουν μόνο καλά πράγματα. Mm-hmm. Συναρπαστικά πράγματα, ικανοποιητικά πράγματα. Θα υπάρχουν και διάφορες μέρες. Θα υπάρχουν και βαρετές μέρες, σίγουρα. Ακόμα και το να απολαύσεις τη βαρεμάρα, ακόμα και το να ευχαριστηθείς την στεναχώρια, με ποια έννοια τώρα το λέω αυτό, είσαι ζωντανός άνθρωπος, είμαι ζωντανός άνθρωπος, είμαστε ζωντανοί άνθρωποι και ακόμα και αν μας συμβαίνουν δυσάρεστα πράγματα, είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Αν μείνουμε σε αυτό και βιώσουμε τη στεναχώρια, βιώσουμε τη δυσκολία, βιώσουμε την αναποδιά, πίστεψέ μου ότι πολύ κερδισμένοι θα βγούμε. Και είμαστε ζωντανοί άνθρωποι, αυτό που ακριβώς είπες, ότι μέσα στο παιχνίδι είναι όλα. Και αυτό που είπαμε από την αρχή, ότι είναι τοπικό να πιστεύουμε ότι ξαφνικά θα είμαστε για πάντα ευτυχισμένοι. Άλλωστε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αν δεν ζήσουμε το δυσάρεστο, δεν θα πολυευχαριστηθούμε και το ευχάριστο. Φαντάσου μια ζωή που να ήταν μόνιμα μες στην καλή χαρά. Θα καταντούσε να είναι βαρετή. Και αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον άνθρωπο. Η ατελείωτη βαρεμάρα, αυτό το flat. Σε ένα καρδιογράφημα, όταν υπάρχει μια ευθεία γραμμή, πανικοβάλλονται όλοι, γιατί σημαίνει θάνατος. Σωστά, σωστά. Όταν λοιπόν κάτι συμβαίνει μόνιμα και μόνο στη ζωή μας, καταλήγει να είναι ευθεία γραμμή. Άρα δεν έχουμε ζωή. Ακριβώς, ακριβώς. Πάμε στο 7. Γελάμε συχνά.
Λοιπόν, αυτό σίγουρα νομίζω ότι είναι, πώς να το πω, tip που πρέπει και το πρωί όταν θα σηκωθούμε να χαμογελάσουμε στον καθρέφτη μας. Mm. Εγώ θα σου πω ένα δικό μου μυστικό. Έχω βάλει στο ξυπνητήρι μου καρυμμένα κουκλίτσα, οπότε χτυπάει. Επίτηδες για να το βλέπω και να λέω, α, τι ωραία μέρα ξεκίνησε, πάμε να... Δεν είναι κάτι. Είναι αυτό όμως το ένα δευτερόλεπτο αυτό που θα δεις κάτι ωραίο. Μπορεί να είναι και πολύ. Αυτό ακριβώς. Και εγώ αυτό πιστεύω. Πρέπει να γελάμε. Σίγουρα υπάρχουν μέρες που δεν θα γελάσουμε τόσο, αλλά θα πρέπει να κάνουμε και εμείς να προκαλέσουμε τον εαυτό μας να βρει τρόπο να γελάσει με διάφορα πράγματα. Εσύ θα λες πώς... πολύ ωραία. Νομίζω θα σε καλέσω και εγώ στο γραφείο μου για μια ανταλλαγή. Για μια ψυχοθεραπεία σίγουρα. Για μια ανταλλαγή βοήθεια. Είναι πολύ γνωστό ότι υπάρχουν έρευνες και μελέτες και αποδεικνύονται και με στατιστικά δεδομένα ότι οι άνθρωποι που γελάνε ή είναι δεκτικοί σε όλο αυτό το χαμογελάω, γελάω, ευχαριστιέμαι, ζουν περισσότερα χρόνια, έχουν λιγότερα προβλήματα υγείας. Ξέρω ότι σε πάρα πολλά αυτιά ακούγεται πολύ περίεργη η σύνδεση ψυχικής κατάστασης και διάθεσης και με ασθένειες. Και όμως και η ιατρική. Και όμως. Το λέει ξεκάθαρα ότι το στρες, το άγχος, η δυστυχία αυτή που ζούμε σαν εσωτερικό πόνο ουσιαστικά μας κάνει πάρα πολύ κακό. Μας γερνάει, μας δημιουργεί προβλήματα. Μας αρρωσταίνει. Ακριβώς όπως το είπες, μας αρρωσταίνει. Βλέπεις ανθρώπους που τους είναι... Δεν λέω για αυτό το ξεκαρδιστικό γέλιο που είναι ευτυχία όσοι μπορούν να το βιώνουν. Αλλά βλέπεις απλά οδηγώντας σε έναν δρόμο, μπαίνοντας σε ένα μετρό. Σε ένα μαγαζί. Σε ένα μαγαζί. Τον άνθρωπο βλέπεις που ότι οι άνθρωποι έχουν δύσκολο και το να χαμογελάσουν. Έρχεται κάποιος να τους πάρει μια παραγγελία. Είναι πολύ σκυθροπή και επέτρεψε μου να πω και την έκφραση μου, ντροχιασμένη. Ναι. Το χαμόγελο το έχουμε πια πολύ δύσκολο. Και εμείς σαν λαός δεν είναι στη φύση μας. Είμαστε χαμογελαστοί άνθρωποι. Βέβαια, με τόσο ήλιο, με τόσο... Ναι. Και έχει να κάνει και με τον ήλιο αυτό πάρα πολύ. Αμέ. Γενικά με την Ελλάδα και με τη θερμοκρασία και με την ηλιοφάνεια που έχουμε. Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι και να γελάμε. Και μπορούμε, δηλαδή, αν μη τι άλλο, να δοκιμάσουμε... τα ευεργετικά ωφέλη ενός χαμόγελου και ενός γέλιου ακόμα περισσότερο. Υπάρχει και ένα τύπο που έχει κάνει μια φίλη μου, η οποία καθημερινά της έρχεται το τόπο ανέκδοτο της ημέρας, 9 και 10 ακριβώς το πρωί, με το που φτάσει ουσιαστικά στη δουλειά, θα διαβάσει κάτι, θα ρίξει το χαμόγελό της και μετά θα ξεκινήσει τη δουλειά της. Και πολύ καλά κάνει. Το ανέκδοτο της ημέρας, δοκιμάστε το. Ίσως είναι και μια λύση έτσι για να ρίξετε ένα χαμόγελο πρωί-πρωί. Και αν θέλουμε να δώσουμε και ένα άλλο πονηρό κίνητρο στα κορίτσια, και έχει τα αγόρια πια περιποιούνται πολύ τον εαυτό τους, έχει καταρριφθεί πια ο μύθος ότι όποιος χαμογελάει πολύ, κάνει εύκολα ρητίδες. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Όποιος χαμογελάει πολύ, το πρόσωπό του πηγαίνει κόντρα λίγο στους νόμους της βαρύτητας και μένει σηκωμένο περισσότερο χρονικό διάστημα. Φίλες μου. Τι να κάνουμε τώρα, σκοπός αγιάζει τα μέσα. Αν είναι να χαμογελάτε, να σας το πούμε και γι' αυτό. Η νεότητα πάει πακέτο με το χαμόγελο. Ακόμα και αν κάνετε καμιά ρητίδα, όπως λένε και αγάπητοι γιατροί, όπως είπες και εσύ, θα είναι ρητίδα μόνο μου γέλιου. Οπότε θα είμαστε χαρούμενοι. Και με ένα πρόσωπο που θα είναι προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Δανεύουμε. Λοιπόν, ξέρουμε και τολμάμε να συγχωρήσουμε. Mm. Πολύ σημαντικό το να ξέρει κάποιος να συγχωρήσει. Βέβαια, μερικές φορές πέφτουμε σε τοίχο. Mm. Και εκεί είναι που νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όταν περιμένεις ο άλλος να συγχωρήσει και δεν συμβαίνει, είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει κάποιον πολύ δυστυχισμένο. Με βλέπεις και λίγο συνοφριώνομαι, γιατί αυτό είναι από τα πιο δύσκολα κεφάλαια. Δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς. Έχει να κάνει και με τον άλλον. Δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς, αλλά αν ξεκινήσουμε από εμάς, έχω ακούσει πάρα πολλούς ανθρώπους να έχουν την πίκρα και το παράπονο ότι κάποιος δεν τους έχει συγχωρέσει ή κάποιος δεν τους έχει αποδώσει το δίκιο, γιατί αυτό πηγαίνει μαζί με το δίκιο και το άδικο. Σωστά. Και αν σταθούμε λιγάκι και αναλογιστούμε ο καθένας με τον εαυτό του, εμείς προσωπικά πόσες φορές έχουμε ειλικρινά συγχωρήσει, πόσες φορές ειλικρινά έχουμε παραδεχτεί το δίκιο και το άδικο, μπορεί να εκπλαγούμε δυσάρεστα. Αλλά θα είναι ένα μεγάλο βήμα προς την κατάκτηση της ευτυχίας, πίστεψέ με. Σίγουρα πρέπει να δίνουμε στους άλλους την ευκαιρία να επανορθώσουν ένα λάθος. Mm-hmm. Εγώ είμαι υπέρμαχος αυτού του πράγματος. Αυτό το απόλυτο που είπαμε από την αρχή, το να μην είμαστε απόλυτοι στα πράγματα, γιατί άνθρωποι είμαστε και λάθη θα γίνουν και θα πρέπει να συγχωρήσουμε κάποια πράγματα. Εντάξει, κάποια πράγματα δεν συγχωρούνται για μένα, να ξέρεις. Όχι, για όλα τα πράγματα, κοίταξε, για όλα τα πράγματα υπάρχουν όρια. Ακριβώς. Πρέπει να βάλετε όρια σε οτιδήποτε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε και μια ζωή χωρίς τα προσωπικά μας όρια. Αυτό που λέμε σύστημα αξιών και πεποιθήσεων. Ακριβώς. Προφανώς υπάρχουν πράγματα που είναι ασυγχώρητα και πρέπει να είναι ασυγχώρητα.
αλλά στο φάσμα της καθημερινής μας ζωής και των ανθρωπίνων σχέσεων που εμείς δημιουργούμε, όσο περισσότερο δουλέψουμε αυτό με την έννοια της συγχώρεσης και του δίκαιου και του άδικου, όσο και αν δεν το καταλαβαίνουμε, έχει και ένα παράπλευρο όφελος. Μας φαίνει πιο κοντά με τον άλλον. Γιατί, αν μπούμε στη διαδικασία να τον συγχωρέσουμε, γιατί παράτησε τις κάλτσες του μέσα στη μέση του σαλονιού. Ναι, κάτι ξεκινήσουμε από κάτι τέτοιο οι άνθρωποι συνήθως. Δηλαδή, ναι, βρίσκουμε και την αφορμή για το τίποτα. Ναι, είναι αλλά και αυτό. Να ξεκινήσουμε από τα χιουμοριστικά. Ναι. Όσο περισσότερο μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, τόσο περισσότερο χωρίς να το καταλάβουμε, θα μπούμε και λίγο στα παπούτσια του άλλου και θα καταλάβουμε και τη δική του οπτική. Και όσο περισσότερο αυτό το κάνουμε, τόσο πιο στενές, αληθινές και ουσιαστικές μπορεί να γίνονται οι σχέσεις μας. Και αν εμείς κάνουμε το πρώτο βήμα, τότε μπορεί και να δουν οι φίλοι μας την πράξη και να εκπλαγούν πόσο πιο εύκολα μπορεί και εκείνοι να παίρνουν τη συγχώρεση που θέλουν και την απόδοση του δίκαιου. Θα δημιουργήσουμε κίνημα, φίλες και φίλοι. Θα προσπαθούμε να είμαστε πιο διαλλακτικοί και να συγχωρούμε τους ανθρώπους όπου μας το επιτρέπει η ηθική μας και η αξιοπρέπειά μας σίγουρα, γιατί υπάρχουν και σε όλα τα πράγματα υπάρχουν όρια. Να δούμε το 9. Επενδύουμε στις σχέσεις. Θέλω να σου πω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι συνήθως επενδύουν, οι γυναίκες περισσότερο μάλλον, στις σχέσεις με τον σύντροφο. Και θα σου πω ένα μυστικό, και οι άντρες το κάνουν αυτό. Ναι. Μην κοιτάς που εμείς οι γυναίκες μπορούμε πιο εύκολα να το λέμε, να βγαίνει έξω από τα χείλια. Οι άντρες μπορεί να είναι πιο κλειστοί στην έκφραση αυτού, αλλά επενδύουν και εκείνοι, αν όχι αλλά παραπάνω. Μας το χρεώνουν όμως. Μας το χρεώνουν. Είναι δική τους γκρίνια. Λίγο, ναι, είναι γκρίνια των αντρών. Σίγουρα όμως πρέπει να επενδύουμε σε όλες τις σχέσεις, είτε είναι σχέση με τους γονείς μας, σχέση με τον άνθρωπό μας, με τους φίλους μας, ακόμα και επαγγελματικές σχέσεις. Θα πρέπει να δίνουμε χρόνο σε αυτές όσο μπορούμε και όσο τους αξίζει, ας το πούμε έτσι. Αυτό που νομίζω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπούμε στην κατάσταση του τι σημαίνει επενδύω στις σχέσεις, είναι να σκεφτούμε την αλήθεια των πραγμάτων. Έχουμε μπει σε χρόνια λίγο πονηρά, που οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν καπελωθεί από τις δημοσιοσχετίστικες σχέσεις. Πολύ σημαντικό αυτό. Και το τραγικό είναι να βλέπεις δημοσιοσχετίστικες σχέσεις μέσα σε οικογένειες, μέσα σε παρέες. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε πολύ ψυχροί και πούμε για επαγγελματικές σχέσεις, είναι άσχημο, γιατί χωρίς να το καταλαβαίνουμε γυρίζει σε εμάς το να περνάς χι ώρες της μέρας σου με ανθρώπους που απλά δημοσιοσχετίστηκα τους συναναστρέφεσαι. Γυρίζει άσχημα σε εμάς, αλλά λες άντε, φεύγω μετά από 8 ώρες. Νιώθουμε και ένα κενό, έτσι δεν είναι? Αν δεν αφιερώσουμε χρόνο σε κάποιον, αν δεν δώσουμε από την ψυχή μας, εντάξει, σίγουρα θα περιμένουμε να πάρουμε, το πάμε αυτό από την αρχή. Απλά θα πρέπει να αφιερώσουμε κι εμείς κάτι από το κομμάτι το δικό μας, ώστε να γίνει πιο ουσιαστική μια σχέση. Συμφωνώ. Δεν μπορούμε ξαφνικά να περιμένουμε από τους άλλους ότι θα μας δώσουν και όταν θελήσουμε εμείς, αν θελήσουμε εμείς, θα τους δώσουμε. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά αυτό το επενδύουμε στις σχέσεις από πίσω έχει την άλλη μεγάλη μαγική ενότητα που έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Και όσο περισσότερο επενδύουμε στις ανθρώπινες σχέσεις, η εμπιστοσύνη είναι κάτι, τόσο κερδισμένοι θα βγαίνουμε στο κομμάτι της εμπιστοσύνης. Το επενδύω στις σχέσεις δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ταιριάζουμε με όλους, ότι τα βρίσκουμε με όλους, ότι τα έχουμε καλά με όλους. Δεν γίνεται. Ακόμα όμως και το να ξέρουμε ότι με τον τάδε δεν μπορούμε να είμαστε πολύ στενά, δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ πέρα από αυτό το όριο, είναι σημαντικό για τη ζωή μας. Το επενδύω στις σχέσεις στην πραγματικότητα σημαίνει δουλεύω την εμπιστοσύνη ή αντιλαμβάνομαι μέχρι πού μπορώ να έχω εμπιστοσύνη στον κάθε άνθρωπο που είναι στη ζωή μου. Αυτό είναι τεράστιο κομμάτι το θέμα της εμπιστοσύνης. Νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας. Ακόμα και. Φταίμε που την έχουμε σίγουρα, χάσει. Όμως, σίγουρα. Και υπάρχει μια τυχημοψία πλέον. Πολύ, πολύ. Ακόμα και στις πολύ κοντινές μας σχέσεις, όταν θα ακούσεις κάτι από κάποιον, θα το περάσεις από χίλια κύματα στο κεφάλι σου για να πεις ότι συμβαίνει όντως. Εντάξει, βέβαια. Έχει να κάνει και με το τι σχέση έχει. Κοίταξε, και μπορεί να το περάσεις και από χίλια κύματα, αλλά αυτό έχουμε καταλήξει ή καταντήσει να είναι η καλή εκδοχή. Γιατί σκέψω ότι πόνονται πολύ σοβαρά πράγματα, γίνονται πολύ σοβαρές κινήσεις, ανοίγονται ψυχές και ο άλλος, επειδή είναι πάρα πολύ κλεισμένος και καχύποπτος, δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να το περάσει από χίλια σκέψεις. Λέει, όχι, σώπα, βρε, κάτι άλλο κρύβεται από πίσω, κάτι άλλο θα θέλει, ας το προσπεράσω. Ναι. Και έτσι χάνονται πολλές καλές σχέσεις, είτε αυτές είναι ερωτικές, είτε είναι φιλικές, είτε είναι συναδελφικές, είτε είναι οποιαδήποτε είδος σχέσης. Εμπιστοσύνη και επένδυση στους ανθρώπους είναι πολύ μεγάλο κέρδος για μας.
Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τα τέσσερα τελευταία tips έρχονται ακριβώς μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Και πάρα πολλά ακόμα θέματα. Μείνετε μαζί μας εδώ με τη Βίκη Τσακή. 10 συν 3 τρόποι για να γίνουμε πιο ευτυχισμένοι. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Ζήσε τη ζωή, όπως σας είπα, 6 με 7 καθημερινά. Θα συζητάμε όλα τα θέματα. Θα έχουμε καλεσμένους για οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Παρακολουθήστε μας. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα μαζί μας την ψυχολόγο Βίκη Σακή, με την οποία συζητάμε 10 συν 3 τρόπους που μπορούν να μας κάνουν ευτυχισμένους. Έχουμε πει ήδη τα πρώτα 9 και πάμε στο 10. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι το είμαστε ειλικρινείς. Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Πολύ και πολύ μεγάλο στοίχημα. Και να σου πω κάτι, η αλήθεια δεν έχει πολλά πρόσωπα. Έχει. Έχει αυτό που λέμε, ποια είναι η οπτική του καθενός. Είναι άλλο η δική μου η αλήθεια ενδεχομένως, είναι άλλο η δική σου η αλήθεια. Ο καθένας έχει την αλήθεια του. Αλλά όσο δεν την κρατάει για τον εαυτό του και τη μοιράζεται, τόσο πιο κατανοητή μπορεί να γίνει, τόσο πιο σεβαστή μπορεί να γίνει. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι δεν σημαίνει ότι με τη δική μας αλήθεια πρέπει να συμφωνήσουν όλοι.
Σίγουρα. Και βέβαια μερικές φορές, ας πούμε, και μια λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά όμως. Δηλαδή, σε κάτι θα μας πει κάποιος, μπορεί αργότερα να μάθουμε κάτι το οποίο πραγματικά να αλλάζει όλο το πράγμα. Και εκεί είναι που κάπου χάνουμε την εμπιστοσύνη μας. Ναι, γιατί αλήθεια με δόσεις δεν γίνεται. Ναι. Αυτό που γίνεται είναι αλήθεια υπομένη με έναν ωραίο και λειτουργικό τρόπο. Γιατί μπορείς να πεις, όπως μπορείς να πεις καλημέρα, μπορείς να πεις και καλημέρα, μπορείς να το πεις με 1500 τρόπους, έτσι και την όποια αλήθεια μπορείς να πεις με 1500 τρόπους, από πολύ καλοπροαίρετους μέχρι πολύ κακοπροαίρετους. Οι γυναίκες μένουμε στη λεπτομέρεια. Οι γυναίκες μένουμε στη λεπτομέρεια γιατί είναι και ο εγκέφαλός μας, έτσι γεννηθήκαμε. Έχουμε όντως υπεραναλυτικό εγκέφαλο. Οι άντρες δηλαδή έχουν άλλο εγκέφαλο. Γιατί σκεφτόμαστε, γιατί τι διεργασίες γίνονται στην αλόκινη στιγμή. Αν μπορούμε να κάνουμε έτσι ένα γρήγορο αυτοσχέδιο, σχηματάκι, οι άντρες σκέφτονται, αν φεύγει από εδώ από το κεφάλι μας η σκέψη, οι άντρες σκέφτονται έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ενώ εμείς σκεφτόμαστε έτσι και έτσι, ταυτόχρονα. Οπότε... Γιατί δεν μας καταλαβαίνουν. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα για μαραθώνιο. Δηλαδή, θα το κάνουμε, μην μου ανησυχείς και αυτό το θέμα. Αυτό με τους άντρες και τις γυναίκες και το τι λένε οι μεν και τι καταλαβαίνουν οι δε, τι ζητάνε οι άντρες. Επίσης μπορεί να λες κάτι και εσύ να εννοείς άλλο. Εννοείται. Και όχι από λάθος διατύπωση. Ακόμα και από το ύφος μπορεί όλος να καταλάβει κάτι τελείως διαφορετικό. Εννοείται. Και η ελληνική γλώσσα, ευτυχώς ή δυστυχώς, ας το πούμε έτσι, έχει τόσες λέξεις και τόσους τρόπους να εκφραστείς, που πολλές φορές μπορεί να γίνεις παρεξηγήσιμος από αυτό που θα πεις. Και αυτό ισχύει, αλλά περισσότερο νομίζω ότι μας εμποδίζουν οι ανασφάλειες που δεν λέμε. Όλα αυτά τα θέματα που ο καθένας μας μπορεί να έχει και να τον τρώνε μέσα του, αλλά που για λόγους άμυνας και πάλι δεν τα βγάζει προς τα έξω. Δηλαδή, θα ήταν πολύ καλύτερο να έλεγε κάποια κόπελα στο σύντροφο. Φώτης, ξέρεις τι, νιώθω πολύ ανασφαλής με την εξωτερική μου εμφάνιση και θέλω την επιβεβαίωσή σου. Αυτό... Θα το εκτιμούσα, άλλος θα το εκμεταλλευότανε. Αυτό λοιπόν που είναι ο πρώτος φόβος που μπαίνει στην ανασφάλεια, ότι να το πω ή μπορεί να το εκμεταλλευτεί, ας μην το πω. Κατευθείαν εγώ το βρήκα, δεν υπάρχει. Είσαι σε προχωρημένη τάξη. Είμαι σε προχωρημένη τάξη. Θα σου βάλω διαμόρφωση μετά. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να υποθεί και δεν υπόνεται και καταπίνεται, βγάζει μια συμπεριφορά όμως. Την οποία συμπεριφορά ο σύντροφος μπορεί να τη μεταφράσει κατά πώς το μυαλό του του λέει, κατά πώς τα βιώματά του του λένε και να κάνει μια τελείως άλλη μετάφραση. Και τώρα μεταξύ μας, ένα χιουμοριστικό παράδειγμα. Δεν θέλουμε να ξέρουμε για ακριβώς την αλήθεια. Τι θέλω να πω. Διότι είμαι όμορφη σήμερα. Αν μας πει όλος όχι. Εντάξει, τρελαθούμε νομίζω. Τη θέλουμε την αλήθεια, αλλά τη θέλουμε με έναν κομψό τρόπο. Εντάξει, δεν είναι και η καλύτερη σου μέρα, αλλά είσαι εξίσου καλή και σήμερα. Κατάλαβες, κάπως έτσι. Όχι. Αυτό είναι κολακευτικό ελιγμός. Μπορεί να κάνει έξαλλη μια γυναίκα. Αλήθεια. Ναι. Είδες, δεν το έχω εγώ. Εγώ μπορεί και να το έλεγα, αν ήμουν άντρας, κατάλαβες. Μπορεί και να το έλεγα αυτό. Ευτυχώς γεννήθηκες γυναίκα. Να σου πω ένα χιουμοριστικό παράδειγμα. Πόσο οι άνθρωποι χάνονται στις μεταφράσεις. Όταν δεν είναι ειλικρινής για λόγους ανασφάλειας και μόνο, έτσι. Ζευγάρι, φτάνουν στα πρόθυρα του να χωρίσουν και αναζητούν μια βοήθεια σε ειδικό. Υπόνονται διάφορα πράγματα και κάποια στιγμή, αγανακτισμένη, λέει η κοπέλα, εν πάση περιπτώσει, του λέει, επειδή δεν καταλαβαίνεις, θα σου πω αυτό που είναι το πιο γελίο, του λέει, πράγμα, για να καταλάβεις πόσο πολύ δεν με νοιαζόσουν. Και λέει, σηκωνόσουν πολλές φορές τα βράδια, ενώ βλέπαμε τηλεόραση και πήγες να φτιάξεις τόστ. Εμένα δεν μου έφτιαξες ποτέ. Και μένει εμβρόντιτος ο άλλος, εμβρόντιτος όμως. Λογικό είναι. Ναι, και της λέει, μα δεν μου ζήτησες ποτέ. Εγώ κάθε φορά που ήθελα, στο ζήταγα. Είναι λογικό. Αυτό που ξεκινάει τώρα από το πολύ απλοϊκό και λες για όνομα Θεού τώρα ένα τόστ θα τους χωρίσει. Όχι, αλλά στην ιστορία με το τόστ προβάλλεται και όλη η άλλη ιστορία της ζωής του. Και το πόσο έχει ενοχλήσει αυτό το πράγμα, το τόσο μικρό, που θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να έχει επιφτιάξαμε και εμένα ένα. Γιατί αυτό ουσιαστικά είναι. Ναι. Περιμένουμε από τους άλλους αυτή την ανταπόκριση σε οτιδήποτε έχουμε κάνει κι εμείς. Ότι... Χωρίς να το μιλάμε όμως. Θα πρέπει να επικοινωνήσουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να μιλάμε και να λέμε την αλήθεια μας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να φτάσουμε στο όριο του να γίνουμε αγενείς και άξεστοι και να καλυπτόμαστε πίσω, μα εγώ είμαι ειλικρινής, την αλήθεια σου είπα. Να μου πεις την αλήθεια με έναν ευγενικό τρόπο και με έναν καλοπροαίρετο τρόπο και μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω πραγματικά. Εμένα μου έχει συμβεί άνθρωπος να σου λέει ακριβώς την αλήθεια. Ακριβώς όπως είναι. Αλλά να χρησιμοποιεί τόσο λάθος λέξεις που εκείνη τη στιγμή να αισθάνεσαι ότι δεν σου λέει την αλήθεια. Σε βρίζει σχεδόν. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο...
Εξαρτάται και πόσο επενδύουμε σε κάτι. Τι θέλω να πω. Αν δεν μας νοιάζει, θα χρησιμοποιήσουμε και λέξεις που εκείνη τη στιγμή μπορούν να πονέσουν πάρα πολύ τον άλλον, θέλοντας να πούμε ότι είμαστε ειλικρινείς, ότι σου λέω. Άρα καλυπτόμαστε πίσω ακριβώς, από την ειλικρίνεια. Ακριβώς. Ενώ μιλάμε για την λειτουργική κατάσταση. Δηλαδή, του λέμε αλήθειες και μέσα στις αλήθειες μπορεί να υπάρχουν και πράγματα που πονάνε, είτε εμάς, είτε τον άλλον που το ακούει. Μπορεί να υπάρχουν πράγματα που φέρνουν στην επιφάνεια μια αδυναμία μας, αλλά αυτό μας κάνει δυνατούς στην πραγματικότητα. Η ειλικρίνεια έχει χρησιμοποιηθεί πολύ λανθασμένα από πολύ κόσμο για πολύ κακά πράγματα. Γι' αυτό σου είπα στην αρχή ότι η ειλικρίνεια και η αλήθεια γενικώς είναι κάτι που το οποίο μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί. Μη λέγοντας 2-3 πραγματάκια, έχεις πει την αλήθεια, αλλά αυτές οι λεπτομέρειες είναι που θα κάνουν τη διαφορά. Και η αλήθεια όμως είναι ότι ο καθένας μας μέσα του ξέρει αν έχει πει την αλήθεια. Σωστά. Και ξέρει αν έχει ακούσει την αλήθεια. Πολύ υπάρχει σημαντικό. Υπάρχει ένα ένστικτο, δεν Βέβαια. Υπάρχει. Βέβαια, αυτό σε σχέση με αυτό που είπαμε πριν, ότι πλέον και οι σχέσεις έχουν γίνει λίγο καχύποπτες. Ίσως είναι και μια παγίδα. Εκεί είναι η παγίδα του δεν δίνω την ευκαιρία καν να ακούσω την αλήθεια που έχεις να μου πεις. Σωστά. Και δεν σου δίνω και την ευκαιρία να σου δώσω την αλήθεια μου. Εκεί μπαίνει η καχυποψία και τα κάνει πιο δύσκολα τα πράγματα. Άρα δώστε ευκαιρίες και στους ανθρώπους και να είστε ειλικρινείς απέναντί τους. Και δώστε ευκαιρίες στον εαυτό σας, εγώ θα έλεγα. Σωστά. Να προτείνουμε στους φίλους μας. Αρχικά μην κάνουμε τίποτα για τον οποιοδήποτε άλλο. Ακόμα και αν αυτός ο οποιοδήποτε άλλος είναι το πιο κοντινό μας πρόσωπο. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουν να κάνουν πράγματα ο καθένας για τον εαυτό του. Και πίστεψέ με, κάνοντας αυτό, όχι καλυπτόμενοι πίσω από ένα εγωιστικό πέπλο, εγώ είμαι και κανένας άλλος, ξεκινώντας να κάνει πράγματα ο καθένας με τον εαυτό του, θα έρθει πολύ πιο κοντά με τους δικούς του ανθρώπους και θα έχει μια πολύ πιο λειτουργική σχέση από αυτή που φαντάζεται σήμερα. Πολύ ενδιαφέρον. Πάμε στο 11, φροντίζουμε τον εαυτό μας. Mm. Φίλες, αυτό είναι μεγάλο μυστικό, δηλαδή μυστικό. Δεν είναι καν μυστικό. είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας, όπως θέλει καθεμία. Εγώ είμαι υπέρμαχος στο ότι δεν υπάρχει άσχημη γυναίκα, υπάρχει απεριποίητη. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπω εκπληκτικά όμορφες γυναίκες καθημερινά στον δρόμο. Κάποιες έχουν αυτή τη φυσική ομορφιά, την οποία την ενισχύουν λίγο ακόμα και τους βλέπεις, υπάρχει ένας αέρας. Yeah. Είναι χαρούμενες με αυτό που εκπέμπουν. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είτε έχουν φυσική ομορφιά, είτε είναι λιγότερο όμορφοι, ας το πούμε έτσι. Με 2-3 πράγματα δεν υπάρχει ασχήμια. Κατάλαβες πώς το λέω. Δεν υπάρχει. Και το καταλαβαίνω. Η Μαρία η άσχημη την βλέπει, την είδατε. Μετά είναι μια κούκλα. Συγγνώμη κιόλα, δεν γίνεται. Άμα είσαι με το φρύδι, με το γυαλί, με το. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Και το καταλαβαίνω και συμφωνώ απόλυτα, αλλά έχει και άλλη μία διάσταση, έχει μία προέκταση ακόμα. Mm-hmm. Αυτό το φροντίζουμε τον εαυτό μας. Και ψυχικά. Και ψυχικά, αλλά ας μην πάμε σε μια πεπατημένη που λέει ότι πρέπει να κάνεις 1, 2, 5, 10, 1000. Ναι, σίγουρα. Είναι σημαντικό το πώς ο καθένας από μας βιώνει και καταλαβαίνει τι σημαίνει το φροντίζω τον εαυτό μου. Γιατί πριν φτάσουμε στο κομμάτι του να αναδείξουμε τα καλά μας χαρακτηριστικά, γιατί ο καθένας, όπως λες, δηλαδή όσο άσχημος και όσο άσχημος κανείς, έχει 2-3 κάποια καλά χαρακτηριστικά. Σωστά. Πριν φτάσουμε σε αυτό, εάν ο καθένας ξεχνάει ότι υπάρχει και είναι αναλωμένος, γιατί το παθαίνουν πολλές γυναίκες, το παθαίνουν και πολλοί άντρες, για να μην είμαστε άδικες και με τους άντρες. Όταν τρέχουν πάρα πολύ σε μια καθημερινότητα ανάμεσα στο φροντιστήριο των παιδιών, τις δραστηριότητες, τις υποχρεώσεις της δουλειάς, είναι όμως και μια υπεκφυγή μερικές φορές. Χρησιμοποιείται σαν υπεκφυγή. Ακριβώς. Και είναι πολύ εύκολο να μπεις μέσα σε αυτό το πηγάδι και να μην βγεις ποτέ. Το φροντίζω τον εαυτό μου συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Συμπεριλαμβάνει ακόμα και αυτό που είπαμε με το δεκάλεπτο το πρωινό. Ναι, συμπεριλαμβάνει το να δώσεις την ευκαιρία να φορέσεις κάτι που να σε ευχαριστεί, να περιποιηθείς. Να μιλήσεις λίγο με τον εαυτό σου, να ακούσεις ένα τραγούδι που σου αρέσει. Υπάρχουν πράγματα που μπαίνουν στο φροντίζω τον εαυτό μου, που δεν έχουν να κάνουν μόνο με αυτό που πολλοί θα μας κατηγορήσουν, ότι είμαστε ματαιόδοξες. Όχι, δεν είναι θέμα ματαιοδοξίας. Αλλά μπαίνουν πολλά πράγματα σε αυτό το φροντίζω. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι θέμα κόστος, πώς να το πω. Είναι θέμα προσωπικής ανάγκης. Ακριβώς. Το να είσαι καθαρός, περιποιημένος, το να φοράς καθαρά ρούχα, το να έχεις φτιάξει τα μαλλιά σου ακόμα και με ένα λαστιχάκι. Δεν είναι κάτι. Δεν μιλάω για περιπτώσεις τώρα. Δεν χρειάζεται να έχουμε βγει σαν από το εξώφυλλο του
Vogue. Δεν γίνεται. Το κακό είναι. Πέφτουμε, οι γυναίκες πέφτουν, ναι, πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Και το κακό, ξέρεις ποιο είναι, ότι μπορεί να δεις μια κοπέλα η οποία είναι σαν εξώφυλλο και που στην πραγματικότητα όμως δεν έχει φροντίσει τον εαυτό της, γιατί και αυτό το κάνει ψυχαναγκαστικά. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, δεν θέλουμε να μπει κάποιος σε ένα ψυχαναγκαστικό ταξιδάκι, βγει και μια διαδρομή του τύπου α, πρέπει οπωσδήποτε σήμερα να κάνω νύχια, μαλλιά, πεντικιούρ. Πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα. Αυτό σημαίνει με φροντίζω. Δεν έχει νόημα να βγούμε σαν εξώφυλλα, αλλά να το έχουμε κάνει με ένα άγχος και να περιμένουμε να εισπράξουμε κάτι από το αποτέλεσμα. Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω τώρα. Ότι γινόμαστε θεές και πας σε ένα ραντεβού και είναι τόσο αδιάφορο. Λες πάνω, γιατί το σύνορο το κάνω εγώ αυτό στον εαυτό μου. Κυκλοφορεί και ένα τουλάχιστον πετυχημένο αντρικό ανέκδοτο γι' αυτό. Α, θα το πεις. Θα το πω εκτός αέρα. Ακριβώς. Και πάμε στο 12. Έχουμε ή χτίζουμε αυτοπεποίθηση, αγαπάμε τις αδυναμίες μας. Η αυτοπεποίθηση πώς χτίζεται? Άλλος μαραθώνιος. Λοιπόν, ναι. Η αυτοπεποίθηση που πηγαίνει χεράκι-χεράκι με την αυτοεκτίμηση. Σωστά. Ξεκινάει να χτίζεται από τη στιγμή μηδέν, από τη στιγμή που ένας άνθρωπος γεννιέται. Mm-hmm. Πολύ γρήγορα να πούμε ότι παίζουν ρόλο και οι γονείς, παίζουν ρόλο και τα βιώματα, παίζει ρόλο και το σχολείο και οι φίλοι που λέγαμε νωρίτερα. Και το άλλο φίλο. Παίζουν εν ολίγης ρόλο τα πάντα στη διαδρομή αυτή τη ζωή. Απλά υπάρχει μεγάλη ευκαιρία όταν ένας άνθρωπος ενηλικιώνεται, και δεν εννοώ τη μέρα ακριβώς που σβήνει τα κεράκια των 18 του χρόνου. Καλά, βέβαια. Ναι. Όταν ένας άνθρωπος ενηλικιώνεται στη σκέψη και στη ψυχή. Συγγνώμη κιόλας, πλέον τα παιδιά, εγώ βλέπω και 16 χρονών ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να αισθανθούν σε μια συζήτηση. Είναι. Δηλαδή, ενηλικίωση, το που είπες και στα 18, δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται. Έχει να κάνει με το πότε ενηλικιώνεται το μυαλό μας και η ψυχή μας. Είναι τελείως, ναι, διαφορετικά. Αυτό που είναι η μεγάλη ευκαιρία στα χέρια των ανθρώπων είναι όταν συμβεί λοιπόν αυτό με την ενηλικίωση, να καταλάβουν ότι έχουν πια το τιμόνι της ζωής τους στα χέρια τους. Έχει χτιστεί μια πολυκατοικία, ας το παρομοιάσουμε με μια πολυκατοικία, έχει χτιστεί μέχρι κάποιον όροφο. Από εκεί και μετά όμως έχεις τη δυνατότητα να γκρεμίσεις, να ξαναχτίσεις, να προσθέσεις, να αφαιρέσεις και να του δώσεις την τελική εικόνα που εσύ θέλεις. Μια λέξη, τι, οι ενοικιαστές, ας το πούμε έτσι, πόσο ρόλο παίζουν στο πόσο θα μας χαλάσουν? Πολύ μεγάλο, αλλά να σου πω κάτι, αν εσύ είσαι ο ιδιοκτήτης αυτής της πολυκατοικίας, δεν έχεις ευθύνη σε ποιους θα νοικιάσεις τα σπίτια σου. Ακριβώς. Αυτά είναι μια πολύ σοφή κουβέντα. Νομίζω ότι πρέπει, και έχει να κάνει και με όλα αυτά που έχουμε πει, ότι πώς πρέπει να διαλέγουμε τους φίλους μας, πόσο ειλικρινείς πρέπει να είμαστε με τους άλλους. Θα τα δείτε και αναλυτικά. Με τον καθρέφτη μας. Με τον καθρέφτη μας, φυσικά. Και να πάμε στο 13, αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Λοιπόν, αυτό είναι και λίγο παγίδα. Για πες. Λοιπόν, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πάντα αναλάμβα τι έχει γίνει, το έχω κάνει εγώ τελείως κατευθείαν. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω επεκφυγή σε αυτό το πράγμα. Αυτό όμως το αναλαμβάνω την ευθύνη στο 100%, πολλές φορές δεν την έχεις 100% την ευθύνη. Εννοείται. Και πέφτουν όλοι πάνω σου. Γιατί λες, ναι, okay, πρέπει κάποιος να πάρει αυτή την ευθύνη που έχει προκύψει, αλλά θα πρέπει να πάρει και το κομμάτι του που το αναλογεί. Και όταν αυτή η ευθύνη μοιράζεται και εσύ λες, ναι, φταίω κι εγώ, ή φταίω εγώ τέλος πάντων, σε όλα τα υπόλοιπα, αν δεν σε ακολουθήσουν οι άλλοι, ξαφνικά πέφτει και πάνω σου όλο το βάρος. Εννοείται, αλλά ξέρεις τι, γιατί να το κάνει κάποιος αυτό? Το να μην πάρει την ευθύνη για κάτι, εννοείς? Ας το πάμε ανάποδα. Α, το να πάρει την ευθύνη. Γιατί για κάτι να προτρέξει να πάρει όλη την ευθύνη? Δεν μπορώ να σου απαντήσω καν σε αυτό το. γιατί παίρνουμε τις ευθύνες λοιπόν, πάνω μας? Λοιπόν, υπάρχουν δύο μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες που νικάνε την μεσαία, που είναι η λιγότερη, που αναλαμβάνουν λειτουργικά την ευθύνη, που σημαίνει ότι την αναλαμβάνω στο κομμάτι που μου αναλογεί, τη στιγμή που μου αναλογεί. Δεν τη φοβάμαι να τρέξω μακριά της, αλλά δεν τρέχω να την πάρω και όλη πάνω μου. Ναι. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη μερίδα κόσμου που προτρέχει να αναλάβει όλες τις ευθύνες. Στην μερίδα είμαι εγώ, να ξέρεις, Στάντα. Να αποκαλύψω τότε ότι κάτι πρέπει να κάνεις και να δεις με τις ασφαλιές σου. Ναι, στάνταρ. Αυτό είναι γενικά όλοι οι άνθρωποι. Σου λέω, είναι σε αυτήν την κατηγορία ή στην άλλη. Οι άνθρωποι λοιπόν που προτρέχουν να αναλάβουν οι περισσότερες ευθύνες από αυτές που τους αναλογούν ή μεγαλύτερο ποσοστό από την ευθύνη που τους αναλογεί. Και παθαίνουν και ένα σοκ όταν δεν τις αναλαμβάνουν οι υπόλοιποι. Ναι. Γιατί εκεί είναι το χειρότερο. Ναι, είναι άνθρωποι που το πίσω τους κείμενο είναι φοβάμαι μην μείνω μόνος μου, φοβάμαι μην σε χάσω, φοβάμαι την απώλεια. Ναι, ναι, ναι. Οι δε άνθρωποι που ευθύνη μακριά. Λερώνει. Πού είναι η ευθύνη? Εγώ λερώνει. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Ναι. Είναι οι άνθρωποι συνήθως που δεν θέλουν να μεγαλώσουν ποτέ
και που θέλουν με αυτόν τον τρόπο κάποιος άλλος να τους επιβεβαιώνει ότι θα είναι πάντα εκεί για αυτούς. Άρα βλέπεις πολύ εύκολα ότι οι άνθρωποι που είναι στη μία ομάδα με ανθρώπους που είναι στην άλλη ομάδα, στις ακραίες ομάδες, με έναν περίεργο τρόπο τσουπ συναντιούνται και ενώνονται. Ναι. Και στη συνάντηση. Ναι, τι θα γίνει, εγώ να αναλαμβάνω τις ευθύνες, εσύ δεν αναλαμβάνεις καμία. Ναι. Μα εσύ μου τις παίρνεις τις ευθύνες, αφού τις παίρνεις εσύ, γιατί να τις πάρω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι οι μισοί δεν αντέχουν την απώλεια και οι άλλοι μισοί θέλουν μια μόνιμη προσοχή. Η μέση λύση ποια είναι? Η μέση λύση είναι αυτή που έρχεται να ακολουθήσει σαν φυσική συνέπεια αυτό που λέμε την ειλικρίνεια, την αυτογνωσία, το ξέρω ποιος είμαι, ξέρω ποιες είναι και οι αδυναμίες μου και θα αναλάβω την ευθύνη που μου αναλογεί. Μπορεί αλλά να την θέλει και στο κομμάτι που μου αναλογεί, αλλά και με τη γνώση ότι δεν τρέχει και τίποτα αν δεν το καταφέρω. Καλά, βέβαια. Μπορεί και να μην το καταφέρω. Δεν χρειάζεται να ισοπεδωθώ για να τα καταφέρω, για να αποδείξω τι και σε ποιον. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σε ευχαριστήσουμε και θέλω να πω στις φίλες μας και στους φίλους μας ότι την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε οπωσδήποτε το θέμα το πώς μπορούμε να διαλέξουμε τον κατάλληλο σύντροφο για εμάς. Μ' αρέσει το θέμα. Γιατί είναι πάρα, πάρα πολύ και εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Βίκη. Και εγώ σε πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Θα είναι μαζί μας η Βίκη κάθε Δευτέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που ήμουν στην πρώτη. Πάρα πολύ. Καλή αρχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς θα πάμε να δούμε τον Ζακ Γαλιφιανάκη. Που πραγματικά δεν υπάρχει αυτή η εκπομπή στην οποία μεταδίδεται στο εξωτερικό και από τον ίδιο. Νομίζω ότι σίγουρα θα έχετε παρακολουθήσει διάφορα πράγματα τα οποία έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια της εκπομπής του. Αλλά ένα από αυτά νομίζω ότι μονοπόλησε το ενδιαφέρον όλο το Σαββατοκύριακο. Ο ίδιος ο Ζακ Γαλιφιανάκης έχει καλεσμένο του τον Justin Bieber, ο οποίος πρόσφατα ενηλικιώθηκε. Έχει κάνει διάφορα κατά τη διάρκεια της πορείας του. Μικρό παιδί είναι, φυσικά και τον και συγχωρούνται λόγω της ηλικίας. Αλλά εκείνη τη στιγμή, πάνω στη συζήτηση και πάνω στη συνέντευξη, ο Justin Bieber του απαντάει πάρα πολύ μονολεκτικά και πάρα πολύ αδιάφορα για ό,τι λέει. Θέλω να περάσουμε να το δούμε και να το σχολιάσουμε και να δείτε τι κάνει ο Ζακ Γαλιφιανάκης στον καλεσμένο του, που πραγματικά σόκαρε όλη την Αμερική. Πάμε να το δούμε. It's right here. Trust me. Hi, welcome to another edition of Between Two Ferns. My name is Zach Galifianakis. My guest today is Justin Bieber. Thank you, Justin, for being on. It's really exciting to talk to you, especially right in the middle of your public meltdown. You gonna say anything? Yeah, I just have never interviewed a 7-year-old before, so. What was the last toy you got in a Happy Meal? I don't think I've ever ordered a Happy Meal. Yeah, me either. I don't like that junk. Are you sure? Ο Ζακ Γαλιφιανάκης φτάνει στο σημείο να δείρει με τη ζώνη του τον Justin Bieber κανονικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής του. Σοκάρεται και ο ίδιος. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να είναι στημένο, γιατί φαίνεται ότι η ζώνη χτυπάει μόνιμα στην καρέκλα. Αυτή είναι για σήμερα η εκπομπή μας. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στη σελίδα μας που θα φτιαχτεί πολύ σύντομα στο Facebook. Και δίνουμε ραντεβού για αύριο, πάλι 6 με 7. Θα έχουμε καλεσμένη τη Βασιλική Κούρια, η οποία είναι διαιτολόγος και θα συζητήσουμε τροφές που μας ομορφαίνουν, αλλά και πάρα πολλά άλλα θέματα, γιατί η επικαιρότητα αλλάζει συνέχεια. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εταιρεία SET, η οποία μας παραχώρησε τα υπέροχα έπιπλα που βλέπετε, και τον κύριο Κορμπάκη συγκεκριμένα, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 6 με 7. Ζήσε τη ζωή καθημερινά εδώ μαζί σας. Φιλάκια.